the two Greek banks that were shown to have shortfalls, if they're considered on a dynamic basis, a dynamic stress test basis, they're essentially done. They're in the clear. They don't have anything else to do. I just wonder if you could confirm the situation for the Greek banks. The answer for, to the first question is yes, because as you know, the exercise according to EBA methodology was done on a static basis, meaning that the balance sheet cannot change during the horizon of the exercise, but for that's why I said that 12 banks already had taken measures that cover the shortfall that they had. Ένα ναι αξίας 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ελληνική οικονομία, καθώς τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών έδειξαν ότι και οι τέσσερις περνούν με επιτυχία και δεν θα χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου, αφήνοντας ανέπαφο τον κουμπαρά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως δίχτυ ασφαλείας για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Alpha Bank εμφανίζει πλεόνασμα κεφαλαίων 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατατάσσεται στο 20% των καλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Η Πειραιώς εμφανίζει πλεόνασμα 340 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εθνική καλύπτει τις αρχικές κεφαλαϊκές ανάγκες που προέκυπταν μέσω της Finance Bank και μετά από τις κινήσεις ενίσχυσης εμφανίζει κεφαλαϊκό πλεόνασμα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ και η Eurobank θα χρειαστεί μόλις 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Πλέον, βήμα-βήμα, πάνω σε στέρεες βάσεις, βγαίνουμε από την κρίση. Έτσι μόνον δημιουργείται μια νέα Ελλάδα και υπερήφανη και οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη. Αυτή την πορεία δεν επιτρέπεται να την ανακόψει κανείς. Τα σημερινά θετικά αποτελέσματα προκύπτουν από μια αλυσίδα κινήσεων της περίοδου 2011-2014 που αρκετοί είχαν σπεύσει να κατακρίνουν. Στίχημα τώρα παραμένει η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγορές με καλύτερους όρους, σε συνδυασμό πάντως με τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και την επιστροφή των καταθέσεων. Σημαντικό μέρος πλέον από τα 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της προληπτικής γραμμής πίστωσης μαζί με τα κέρδη των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών επί των ελληνικών ομολόγων, η οποία θα λειτουργήσει ως εγγύηση για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Με λογικά επιτόκια μετά το τέλος του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση βέβαια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του Νοεμβρίου, η οποία έχει ακόμη αρκετά αγκάθια, καθώς η Τρόικα συνεχίζει να πιέζει για το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, αλλά και το νέο μισθολόγιο του δημοσίου. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι τέλους το μνημονιακό έγκλημα. Με τις απολύσεις στο δημόσιο, τις αλλαγές, τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό, τη φορολογική αφέμαξη των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, τη διάλυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Ο κύριος Σαμαράς μιλά για τις αντοχές των τραπεζών που έχουν πάρει πάνω από 200 δις ευρώ εγγυήσεις και ανακεφαλοποιήσεις. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κρύβοντας ότι αυτή έγινε με μόνιμη υποθήκη τα δικαιώματα του λαού. Είναι ένα νέο βίντεο λοιπόν, ντοκουμέντο. Είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες τις εικόνες που είχαν τραβήξει κάτοικοι με τα κινητά τους από τα μπαλκόνια. Τώρα βλέπετε το νερό δίπλα τους. Το τράβηξε λοιπόν το βίντεο αυτό ένας κάτοικος που είδε το αυτοκίνητό του να το παίρνει ο ορμητικός χύμαρος που βλέπετε να κατεβαίνει στην οδό Χαλκίδος και να φτάνει μέχρι την οδό Βαλαωρίτου, ο οποίος βέβαια δεν πίστευε στα μάτια του. Η εικόνα είναι συγκλονιστική. Είναι εικόνες που βλέπει κανείς μόνο σε ταινίες. Βλέπουμε τις εικόνες, βλέπουμε το αυτοκίνητο το οποίο έχει παρασυρθεί. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στους δρόμους Κοκκινιάς. Σε λίγο θα παρασυρθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Βλέπουμε τους κάδους των απορριμμάτων. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Είναι ένα ποτάμι. Βλέπουμε εδώ τον κάδο. Οι εικόνες αυτές είναι από ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν και οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Βλέπετε κυρίες και κύριοι τον κάδο των απορριμμάτων, σαν αυτοσχέδια βάρκα που κατεβαίνει. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα ένα προς ένα τα οποία παρασύρονται. Πριν από λίγο τα είδατε να είναι σταθερά παρκαρισμένα και βλέπετε τώρα σιγά σιγά με το που ανεβαίνει η στάθμη του νερού ένας ορμητικός χύμαρος τα παίρνει. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι, βλέπετε το νερό να φτάνει στο ύψος του παραθύρου. Οι κάτοικοι οι οποίοι κοιτάνε και προσεύχονται να μην μπουν τα νερά. Μπήκαν τα νερά στα σπίτια τους, καταστράφηκαν τα σπίτια τους, καταστράφηκε η οικοσκευή και κοιτάτε εικόνες τις οποίες δεν μπορεί να τις δεις τόσο συχνά. Είναι ένα ποτάμι, κυρίες και κύριοι, ορμητικό. Είναι εικόνες που μέχρι τώρα βλέπαμε στο εξωτερικό δελτίο, τις βλέπουμε και στην Ελλάδα. Εικόνες οι οποίες είναι συγκλονιστικές. Ένα ποτάμι το οποίο είχε σκεπάσει δεν πριν από λίγο τα αυτοκίνητα. Αυτά έχουν συμβεί στην Κοκκινιά. Οι εικόνες είναι ίδιες, κυρίες και κύριοι. Και η οργή βεβαίως και η αγανάκτηση σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από την θεομηνία. Γιατί θεομηνία είναι αυτό το οποίο βιώσαμε. Θα πάμε στο Ήλιον. Εκεί είναι η Βάνα Πρέτζα. Βρίσκεται σε ένα από τα πολλά πλέον σπίτια που έχουν καταστραφεί. Και οι κάτοικοι πλέον, οι ένοικοι του συγκεκριμένου σπιτιού, καλούνται να ζήσουν
να ξεπεράσουν τα προβλήματα με 4.200 ευρώ. Διότι είναι μια τετραμελής οικογένεια Βάνα και δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα στο σπίτι, ούτε ρούχα για να φορέσουν. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την απελπισία και την απόγνωση της πενταμελούς, να πω, οικογένειας του Γιώργου Μιτζέλου, που βιώνει για τρίτη φορά τις εικόνες καταστροφής, το να μπαίνουν τα ορμητικά νερά του χυμάρου και να πλημμυρίζουν το σπίτι, που είναι η πατρική κατοικία. Βλέπετε τις εικόνες, είναι ένα από τα υπνοδωμάτια του σπιτιού. Δεν άφησε τίποτα όρθιο μέσα στο σπίτι ο χύμαρος. Και να πούμε ότι είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, η τρίτη φορά. Άλλες δύο φορές στο παρελθόν, το 2002 και το 2005, πλημμύρισε ξανά το σπίτι. Αυτή τη φορά καταστράφηκε ολοσχερός, όπως έχει συντάξει και στο χαρτί που έκανε την καταγραφή το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που πέρασε το πρωί. Δείτε, είναι χαρακτηριστικό πώς η οικογένεια ήθελε να οχυρωθεί από το σε ενδεχόμενη πλημμύρα. Έφτιαξε, όπως βλέπετε, προσπάθηση. Είχε ξεκινήσει να χτίζει το μπαλκόνι για να αποτρέψει τα ορμητικά νερά σε επόμενη πλημμύρα. Δεν πρόλαβαν δυστυχώς. Ελάτε να δείτε πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έφτασε το ύψος του νερού μέσα στο σπίτι. Είναι ενδεικτικό στο άλλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Βλέπετε, στο ύψος της ντουλάπας, στην πόρτα της ντουλάπας, κοιτάξτε τα ίχνη από τα ορμητικά νερά που έβαλα. Ενώ βλέπουμε αυτές τις εικόνες, τις απίστευτες, διότι έχει καταστραφεί η οικοσκευή, αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι πρώτον, οι άνθρωποι που μένουν, και δεύτερον, αν οι 4.000 ευρώ, επειδή είναι πενταμελής οικογένεια, 4.500 ευρώ επαρκούν για να καλύψουν τις όποιες φθορές έχουν γίνει σε έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Ελάτε να σας δείξουμε. Χαρακτηριστικός είναι ο χώρος της κουζίνας, όπου δεν έχει μείνει οικοσυσκευή για οικοσυσκευή. Και να πούμε, πηγαίνοντας προς τα εκεί, ότι η οικογένεια από την Παρασκευή το βράδυ και τα πενταμέλη της μένουν σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, που ωστόσο τους καλύπτουν μόνο τον ύπνο, όπως μας είπαν, και όχι κάποιο γεύμα. Είναι μόνο για τον ύπνο. Και όπως τους έχουν ενημερώσει, μόνο για απόψε το βράδυ, από αύριο δεν ξέρουν οι άνθρωποι πού θα κοιμηθούν. Διότι, όπως βλέπετε, το σπίτι αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όχι μιας οικογένειας, κανένα. Βλέπετε λοιπόν, στην κουζίνα δεν έχει μείνει ηλεκτρική συσκευή για ηλεκτρική συσκευή. Και όπως μας έλεγαν, είναι συσκευές τις οποίες πρόσφατα, πριν από 1-1,5 χρόνο, απέκτησε ξανά η οικογένεια. Κοιτάξτε, κατεστραμμένο ψυγείο. Εκείνο δεδομένο, μέσα στα νερά έχουν βραχυκυκλώσει, αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί. Και όχι μόνο αυτό. Ένας πρόχειρος υπολογισμός που έκανε η οικογένεια για το πόσο, για τη ζημιά, φτάνουν στα 20.000 ευρώ. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, όπως σας δείξαμε, έτσι. Οπότε μας λένε ότι τα 4.200-4.800 ευρώ, τι να μας καλύψουν. Είναι λίγα, δεν φτάνουν. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα μέλη της οικογένειας είναι καλά. Θα σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ.